Επιστρέψαμε λοιπόν. Επιστρέψαμε με πιο σοβαρά θέματα αυτή τη φορά, γιατί στα πλαίσια των πολιτικών συζητήσεων που έχουμε είναι καλό να ακούμε όλες τις γνώμες και τις απόψεις για να μπορούμε κι εμείς να διαμορφώσουμε μια πιο σωστή άποψη και να γνωρίζουμε τι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε τελικά την Κυριακή. Είπαμε, πλησιάζουν οι εκλογές και να πούμε ξανά ότι το σημαντικό είναι να πάμε να ψηφίσουμε και να μην απέχουμε. Αυτό είναι το κυριότερο, νομίζω. Αυτό το λέμε από τις δημοτικές εκλογές, Ευγενία. Και η αποχή είναι έγκλημα, οπότε ας το αφήσουμε αυτό. Δεν γίνεται να αφήνετε κάποιον άλλον να αποφασίσει για την δική σας ζωή και καθημερινότητα. Να περάσουμε λοιπόν στο θέμα μας. Ναι, στα πλαίσια αυτά λοιπόν των πολιτικών συζητήσεων, είπαμε να έχουμε στην παρέα μας άλλον έναν υποψήφιο, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας, γι' αυτό και θα τον έχουμε στην παρέα μας μέσω Skype. Δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην τηλεόρασή μας και στην εκπομπή μας κάθε μέρα μαζί. Καλώς ήρθατε και καλό απόγευμα. Καλησπέρα, σύντεχνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα θέλαμε να σας έχουμε βέβαια και διαζώσεις να τα πούμε καλύτερα έτσι, αλλά έστω από Skype μια χαρά θα τα καταφέρουμε. Εσείς οι νέοι με την τεχνολογία τα πάτε καλά, οπότε δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Ναι, εμείς οι μεγαλύτεροι θα μάθουμε σιγά σιγά και μαθαίνουμε. Βεβαίως. Το μόνο που θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, να μπορέσουμε να αναλύσουμε πολλά ζητήματα και ερωτήματα που έχουμε, να είμαστε λοιπόν πιο περιεκτικοί για να μας λύσετε και όλες μας τις απορίες. Να προλάβουμε να κάνουμε όλες μας τις ερωτήσεις. Με χαρά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από κάτι βασικό που λίγο πολύ γνωρίζουμε όλοι μας. Κατά καιρούς και μέσα από διάφορες εκπομπές και συνεντεύξεις σας, έχετε δεχτεί πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς και ίσως κάπως άσχημα επίθετα, που κάθε άλλο παραθετικά είναι. Και ακόμα και ο κύριος Βασίλης Λεβέντης τα έβαλε μαζί σας. Οπότε θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν τελικά είστε ένα στόχος, αν βάλεστε από παντού και αν έχετε ενοχλήσει κάποιους και γιατί. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα σχολιάσω τι λέει ο κ. Λεβέντης, δεν έχουμε και ίδια ηλικία άλλωστε, αλλά θα πάμε στην ουσία της παρατηρήσεως. Λογικό είναι να δέχομαι βολές από όλους, γιατί δεν έχω καμία σχέση με όλους. Είμαι τελείως διαφορετικός. Έχω διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική προσέγγιση. Είμαι πιο κοντά στην νεολαία εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως τελικά να το εννοεί. Υπό την έννοια ότι δεν είμαι κομμάτι του συστήματος. Και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Το κυριότερο δε είναι ότι τα μέλη που απαρτίζουν την Ελληνική Λύση δεν είχαν καμία σχέση με το παλιό κομματικό σύστημα. Δεν είναι παλιοί βουλευτές, δεν είναι παλιά κομματικά στελέχη, είναι νέα παιδιά σαν και εσάς οι περισσότεροι. Δηλαδή παιδιά που θέλουν να πολιτικοποιηθούν και όχι να κομματικοποιηθούν. Θέλουν να πάρουν την Ελλάδα στα χέρια τους και να αλλάξουμε τον τόπο. Όταν λοιπόν όλο το σύστημα λειτουργεί διαφορετικά και εμείς είμαστε διαφορετικοί, λογικό όλοι να τα έχουν μαζί μας. Δεν θεωρώ ότι είναι παράλογο. Είναι πολύ λογικό, ξέρετε. Κύριε Βελόπουλε, όλοι... Είμαστε σαν τα, να το πω έτσι χαρακτηριολογώντας, σαν τα φυτά στην τάξη. Οι φίτουλες που λέμε, δηλαδή τα νέα παιδιά που είτε καλοί μαθητές, τους λέγανε οι υπόλοιποι φίτουλες. Εμείς είμαστε καλοί λοιπόν και όλοι μας έχουν στοχοποιήσει. Δεν είναι κακό. Καλό είναι. Αρκεί να έχεις επιχειρήματα να απαντάς. Όλοι ρωτούν για το δικό σας προσωπικό ιδεολογικό στίγμα. Θα μπορούσατε να μας το καθορίσετε και τι απαντάτε σε εκείνους που λένε ότι ψαρεύετε σε θολά νερά και οι θέσεις σας δεν είναι ξεκάθαρες. Κοιτάξτε να δείτε, τι διανοείται θέση ξεκάθαρη. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχουμε ένα πρόγραμμα 290 σελίδων για να μπορέσουμε να γυρίσουμε πίσω τους Έλληνες που έφυγαν, τα νέα παιδιά. Είμαστε μοναδικοί που έχουμε πρόγραμμα. Ξέρετε, όταν πάτε να αγοράσετε ένα κινητό τηλέφωνο, φαντάζομαι, λέγεται όλα τα χαριστικά γνωρίσματα. Εσείς οι νέοι το κάνετε αυτό ή κάποια γκατζετάκια κτλ. Και είναι λογικό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να ψηφίσουμε ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, χωρίς να ψάξουμε το πρόγραμμά του. Δηλαδή, μέχρι σήμερα τα παιδιά, οι νέοι ψήφιζαν γιατί ο μπαμπάς ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, ο μπαμπάς ψήφιζε Πασόκ, η ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίζω και εγώ. Δεν είναι έτσι. Ο νέος πρέπει να καινοτομήσει και κυρίως να είναι αιρετικός. Άρα λοιπόν πρέπει να ψηφίσει, ψάχνοντας και ελέγχοντας αν ο πολιτικός που είναι απέναντί του του λέει πραγματικά ότι έχει σχέδιο. Κοιτάξτε, επειδή η Κρήτη είναι μια πανέμορφη περιοχή, έχω και πολλούς συγγενείς. Είναι τελείως διαφορετική από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως και τα Δωδεκάνησα είναι διαφορετικά, γιατί δεν έχουν εντοπίσει ακόμα την κρίση τόσο έντονα. Και δεν την έχουν νιώσει κριτική, γιατί έχουν τουρισμό 9 ή 10 μήνες το χρόνο. Ισχύει αυτό. Η Κρήτη όμως θα μπορούσε να είναι η περιοχή της Ελλάδας που θα ταΐζει όλη την Ευρώπη, ας πούμε, με τα θερμοκήπια στην Ιεράπετρα. Αλλά πραγματικά θερμοκήπια. Όχι να γίνουμε αγρότες, αλλά σε αυτή τη δουλειά θα χρειαστώ και μακετίστες. Θα χρειαστώ και πληροφορικάριους, θα χρειαστώ και
designers για να μου κάνουν τυποποίηση στα προϊόντα μου. Όλο το βάρος που δίνει η ελληνική λύση είναι στην αγροτοβιομηχανία, στην τυποποίηση του προϊόντος και στην εξωστρέφειά του. Ώστε τα νέα τα παιδιά να έχουν δουλειά, να εργαστούν, να μην είναι σερβιτόροι. Με ενοχλεί, ξέρετε, να βλέπω νέα παιδιά 19χρονα, 20χρονα να δουλεύουν σερβιτόροι ή 22χρονα από πτυχία και μεταπτυχιακά. Με ενοχλεί ως άνθρωπο, γιατί έχω παιδί κι εγώ. Η κόρη μου είναι 18-19 χρονών, σπουδάζει οικονομικά. Έχει την τύχη να είναι κόρη μου, έχω δικές μου επιχειρήσεις, θα εργαστεί εκεί. Τα υπόλοιπα παιδιά πού? Οι υπόλοιποι νέοι πού? Και αυτό το λέω γιατί? Γιατί είναι νέα παιδιά τα μέλη του κόμματος και υποψήφοι βουλευτές οι περισσότεροι. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Αν οι νέοι αντιληφθούν, πρέπει να πάνε με λογική να ψηφίσουν και έλεγχο ότι ψηφίζουν. Αυτό που συζητήσατε, που αναφέρατε μάλλον μόλις, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Η αλήθεια είναι και καλύτερα ας μην το πιάσουμε. Να μας λύσετε λίγο την απορία. Είστε ευρωπαϊστής ή ευρωσκεπτικιστής? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, τουλάχιστον μέσα στο μυαλό του δικό μου, έχω διαχωρίσει τη λέξη ευρωπαϊστής με μια εκφορά, θα έλεγα, λογική ελληνοκεντρικής. Ποια είναι αυτή? Δεν πρέπει να είμαστε πρώτα Ευρωπαίοι και μετά Έλληνες. Πρέπει να είμαστε πρώτα Έλληνες και μετά Ευρωπαίοι. Διότι χωρίς την Ελλάδα και τη Ρώμη, ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, δεν υπάρχει Ευρώπη, παιδιά. Αν τώρα η Ευρώπη θεωρεί ότι αυτή η Ευρώπη που έχουμε, η γερμανική Ευρώπη, είναι Ευρώπη, έχω καλή άποψη. Σαφώς και δεν είμαι αυτήν την Ευρώπη. Διότι είναι γερμανική καθαρά η Ευρώπη. Είναι μια Ευρώπη η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αλληλεγγύη, με την αλληλοβοήθεια και την αρρωγή. Εγώ θέλω μια Ευρώπη, θέλουμε όλοι μια Ευρώπη, που οι μισθοί οι δικοί σας στην τηλεόραση ή των υπολείπων Ελλήνων εργαζομένων να είναι ίδιοι με τους Γερμανούς. Η φορεία να είναι ίδια. Οι παροχές να είναι ίδιες. Η φορολόγηση να είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Άρα δεν μπορώ να είμαι με αυτή την Ευρώπη εγώ. Δεν είμαι όπως η Νέα Δημοκρατία που θέλει σ' όν και καλά να είναι στην Ευρώπη χωρίς κανέναν όρο. Δεν μπορώ να ανήκω σε ένα κλαμπ, σε έναν όμιλο, χωρίς να έχω δικούς μου όρους και κανόνες και ό,τι μου λένε το κάνω όταν αυτοί κάνουν το αντίθετο. Θέλω να καταλάβετε δηλαδή ότι δεν είναι πανάκια να λες είμαι ευρωπαϊστής. Ναι, είμαι ευρωπαϊστής. Αλλά πρέπει η Ευρώπη να είναι πραγματική Ευρώπη. Γι' αυτό και είμαι ευρωσκεπτικιστής, αλλά πρώτα είμαι Έλληνας. Ναι, αλλά το καθορίζω και το ξεκαθαρίζω. Θεωρείτε όμως ότι με το δεύτερο που σχολιάζεται αυτή τη στιγμή θα μπορεί να γίνει πραγματικότητα όλο αυτό το πλάνο? Δηλαδή θα μπορέσει η Ελλάδα με αυτό το σκεπτικό όμως να φτάσει στην Ευρώπη? Χωρίς τα πλαίσια δηλαδή της Ευρώπης. Κοιτάξτε να δείτε, έτσι κι αλλιώς όλες οι χώρες αρχίζουν και έχουν στάσεις για τη γερμανική Ευρώπη. Δεν είμαι ο μοναδικός που έχω στάσεις. Να σου πω διαφορετικά, αν ταξιδέψεις από την Κρήτη, από τα Χανιά και πάτε σε μια γερμανική πόλη, σε πολλές από τις πτήσεις η συμπεριφορά των Γερμανών δεν έχει καμία σχέση με ευρωπαϊκή συμπεριφορά. Έχω τύχει εγώ να ελέγχουν όλους τους Έλληνες και να περνάνε όλοι οι υπόλοιποι κανονικά. Αυτό δεν είναι Ευρώπη. Λόγω της ηθίκης Σέγγεν, ξέρετε. Αυτό δεν μου αρέσει. Ή θα είμαστε ευρωπραγματικοί, ή δεν μπορεί να είμαστε Ευρώπη. Και στην τελική και χωρίς την Ευρώπη ζούσαμε εμείς οι Έλληνες. Έτσι, χωρίς αυτή την Ευρώπη. Η Ευρώπη μας χρωστάει, μας οφείλει. Εσείς οι μηνοήτες, γιατί στα απόγονοι μηνοητών, ξεκινήσατε από την Κρήτη και ταξιδέψατε σε όλη τη Μεσόγειο πριν χιλιάδες χρόνια, πριν ανακαλύψουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι τον πολιτισμό. Εμείς οι Έλληνες φτιάξαμε αυτοκρατορίες. Φτιάξαμε πολιτισμό, επιστήμες, γράμματα, τέχνες, αρχιτεκτονική, ιατρική. Όλες οι επιστήμες έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να είμαι πρώτα Ευρωπαίος και όχι πρώτα Έλληνας? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και ιδιαίτερα από μια χώρα όπως η Γερμανία, η οποία έχει κατασφάξει Κρήτες, έχει κατασφάξει Έλληνες, μας κοστάνε λεφτά, δεν τους κοστάμε τίποτα και δεν μας αποζημιώνουν με το αυτονόητο. Θα σου το πω πια. Αξιοπρεπή στάση. Μας συμφέρονται αναξιοπρεπώς. Να μεταφερθούμε πάλι λίγο στην Ελλάδα, όπου τώρα εν ώψη εκλογών τα περισσότερα κόμματα, όλα τα κόμματα, έχουν αναγάγει την ασφάλεια των πολιτών ως πρώτιστο θέμα. Η Νέα Δημοκρατία μάλιστα είπε ότι θέλει να καταργήσει το άσυλο των πανεπιστημίων. Εσάς η γνώμη σας ποια είναι πάνω σε αυτά τα δύο θέματα? Αγαπητοί μου, επειδή έχω ταξιδεύω συχνά στην Ευρώπη και επειδή έχω πάει σε πάρα πολλά πανεπιστήμια και στο MIT αλλά και στο Harvard και στο Michigan, έχω δει ότι τα πανεπιστήμια εκεί δεν χρειάζονται, ξέρετε, και δεν έχουν αυτούς που λέω εγώ τους γνωστούς ταραξίες, τους γνωστούς άγνωστους, οι περισσότεροι εκ των οποίων εμπλέκονται σε παράνομη δραστηριότητα. Είτε λαθρεμπόριο, δηλαδή εμπόριο διάφορων προϊόντων και τους βλέπουμε στα πανεπιστήμια, είτε εμπόριο ναρκωτικών. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια χώρα που γίνεται στον πολιτισμό πρέπει σήμερα να έχουμε δημοκρατία να έχει άσυλο. Το άσυλο είναι για τους ανίατους. Δεν είναι εντός εισαγωγικών, δεν είναι για τα πανεπιστήμια. Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη.
Δεν θα υπάρχει παράνομος μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν θα φοβάται ο καθηγητής και ο φοιτητής να εκφράζεται ελεύθερα γιατί υπάρχει κάποιος με ένα κουμπούρι ή με ένα στυλιάρι ή με έναν περίεργο τρόπο μπαλτά να του απειλεί τη ζωή. Δεν θα φοβάται η φοιτήτρια στο τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να περπατήσει μετά σε αυτό το βράδυ γιατί φοβάται με την βία σου. Και έχουν γίνει και βιασμοί. Αυτά με εμάς, με την ελληνική λύση, δεν θα υπάρχουν. Ελεύθερη διακίνηση ιδιών έχουμε όλοι μας. Αλλά η ζωή είναι αναφέρετο δικαίωμα. Δεν μπορεί κανείς να την απειλεί. Σαφώς και θα επιβάλλουμε τον νόμο και την τάξη. Δεν γίνεται αλλιώς. Ας περάσουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα που μονοπολεί το ενδιαφέρον πολύ καιρό τώρα στα κανάλια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις συζητήσεις. Και θέλουμε τη δική σας άποψη. Πού θεωρείτε ότι το πάνε οι Τούρκοι με όλες αυτές τις απειλές, με τον εξοπλισμό, με τις παρεμβάσεις, τι συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Αν θέλετε την άποψή μου, η Τουρκία δεν έχει αλλάξει ποτέ θέση και στάση σε όσα διεκδικεί. Όταν φτάνει στο σημείο να διεκδικεί τη Γάβδο, γιατί εδώ και δεκαετίες τη διεκδικεί. Απλά τώρα το μάθαμε έντονα, γιατί υπάρχουν κάτω από την Κρήτη σας, την Κρήτη μας, τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου και ιδρυτών. Να θυμάστε τη λέξη, είστε νέα παιδιά, ιδρύτες. Σε μερικά χρόνια δεν την ακούσετε. Γιατί εγώ από το 7-8-9, όταν ήμουν βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ήμουν μοναδικός βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που μίλησα για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και όλοι με κορόιδευαν. Και σήμερα ζητάνε την ψήφο αυτοί οι άνθρωποι, είναι ο Δημοκράτες, οι Πασόκοι, οι Σιριζέοι, από τον ελληνικό λαό που τον κορόιδευαν. Του έλεγαν δεν υπάρχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και όλη η ένταση σήμερα γίνεται αυτό το θέμα. Και η Κρήτη έχει κοιτάσματα πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ φυσικού αερίου. Όλα αυτά είναι χρήματα δικά σας παιδιά, της νέας γενιάς, των νέων παιδιών, των Ελλήνων. Δεν μπορούν να μοιραστούν με κανέναν ο οποίος προβοκάρει ή προκαλεί ή διεκδικεί. Είναι της νέας μας γενιάς, των παιδιών της Κρήτης, των παιδιών της Πελοποννήσου, των παιδιών της Ελλάδος. Ναι, η Τουρκία ξέρει ότι μόνο με τσαμπουκά μπορεί να επιβληθεί στην Ελλάδα. Και η Τουρκία μόνο με τσαμπουκά μπορεί να απαντηθεί. Δεν μπορεί να γίνεται γεώντες στην Κύπρο ή στην Κρήτη και να μην αντιδράει η Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Ναι, δεν είναι όμως πολύ ακραίο όλο αυτό που μας περιγράφετε αυτή τη στιγμή? Επειδή απαντάτε με τσαμπουκά, γι' αυτό το λέω. Μα η Τουρκία, όταν σου στέλνει πλοίο κάτω από την Κρήτη για να κάνει γεώτες, είναι τσαμπουκάς. Άρα λοιπόν πρέπει να απαντήσεις. Μου θυμίζει κάποιον, ο οποίος μπαίνει ο διαρρήκτης σπίτι του, επιχειρεί να βιάσει την κόρη του και λέει δεν πειράζει, ας τη βιάσει και ας φύγει. Δεν είναι έτσι. Κάνετε λάθος. Η αξιοπρέπεια και η περηφάνεια, αλλά και η ανθρώπινη ζωή, δεν μπορεί να υποτάσσεται στα θέλω κάποιου. Θα σου το πω διαφορετικά. Οι κριτικοί κέρδισαν ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ξέρετε. Αν δεν αντιστεκόταν η Κρήτη στους Ναζί, δεν θα υπήρχε σήμερα Ευρώπη ελεύθερη. Οι κριτικοί καθυστέρησαν τα γερμανικά στρατεύματα, εσείς δηλαδή, οι προγονείς σας. Και μπόρεσε η Ελλάδα μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη να αποτινάξει τους Ναζί από την Ευρώπη. Αν οι κριτικοί τότε λέγανε ναι, οκ, δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα, δεν θα είχα κερδίσει η Ευρώπη τον ναζισμό. Μπορεί να είχαμε Ναζί τώρα πάνω από το κεφάλι μας. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι όταν τσαμπουκαλεύεται ο άλλος ή όταν κάνει τσαμπουκάδες, πρέπει εγώ να μην απαντώ. Εξάλλου, η κριτική έχει τέτοια λεβεντιά. Δεν σηκώνεται μία σπαθή σας. Δεν μπορώ να λέω λοιπόν ότι αν κάνει τσαμπουκά όλος δεν θα απαντήσω. Θα απαντήσω. Επειδή μας περιορίζει λίγο ο χρόνος, να μας πείτε λίγο την άποψή σας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θεωρείτε ότι η συμφωνία αυτή θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών? Ξέρετε, κατάγομαι από την Πέλα, από τη Μακεδονία. Και είμαι περήφανος που είμαι επαρχιώτης. Εδώ στην Αθήνα έχουν μια άλλη άποψη για εμάς επαρχιώτες. Ότι είμαστε δεύτερη ή τρίτη κατηγορία πολίτες. Όπως το λέω, ειδικά στο Κολωνάκι, δεν μιλάω για τους πολίτες, αυτούς τους κολωνακέτες, τους πλούσιους, τους πολιτικούς που συντρώγουν και συμπίνουν εκεί. Είναι μια προοδευτική συμφωνία. Και η κρίτικη είναι, ξέρετε, μπορεί να μην το ξέρετε, γιατί η ιστορία δεν μαθαίνεται στο σχολείο, δυστυχώς. Γι' αυτό και η παιδεία είναι προγονιός λίθος της εθνικής αξιοπρέπειας, κατά την άποψή μου. Το 50% των Μακεδονομάχων που έδωσαν τη ζωή τους για τη Μακεδονία ήταν κριτικοί. Ήταν προγονείς σας. Έφυγαν από την Κρήτη και πήγαν στη Μακεδονία για την απελευθερώσουν. Και έφτασε σήμερα μια κυβέρνηση και μια αντιπολίτευση να χαρίζουν το όνομα Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς. Εγώ νιώθω προδομένος γιατί είμαι Μακεδόνας. Νιώθω προδομένος γιατί είμαι επαρχιώτης Μακεδόνας. Δεν θέλω αυτή η πρόοδο να συνεχιστεί. Δεν θέλω να προδώσω την Κρήτη αύριο το πρωί. Να προδώσω το Αιγαίο, τη Βόρειο Ήπειρο. Γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε συνηθίσει από προδοσίες. Δεν πρέπει να εθιστούμε περισσότερο. Χάσαμε τη μισή Κύπρο. Χάνουμε από ό,τι φαίνεται το Αιγαίο με τις συνεχείς ολιγορίες μας. Τι θα παραδώσουμε σε εσάς αύριο το πρωί? Για πείτε μου εσείς, μια Ελλάδα κομμένη στο Αιγαίο
χωρίς Κύπρο, χωρίς Μακεδονία και πολύ χωρίς Κρήτη. Αυτό θα παραδώσω στους νέους ανθρώπους. Όχι, δεν το αξίζεται, πιστέψτε με. Κύριε Βελόπουλε, να περάσουμε λίγο στην επόμενη μέρα των εκλογών. Στην περίπτωση που εκλεγείτε, που βρεθείτε στη Βουλή, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με άλλα κόμματα και αν ναι, με ποια? Είναι μια γενικότερη απορία αυτή, νομίζω, και δεν ξέρω αν έχετε απαντήσει ξανά στο παρελθόν σε αυτό. Πάρα πολλές φορές, αλλά θα απαντήσω σε εσάς τους νέους. Αν εσείς, επειδή δεν έχω εικόνα, είστε δύο ή τρεις για να... Είμαστε δύο. Δύο. Αν η μία επί δύο μήνες βρίζει την άλλη σκαιότατα, τη συμπεριφέρεται συκοφαντικά και δυσφημιστικά, θα μπορούσατε μετά από δύο μήνες να συνεργαστείτε εσείς? Όχι. Όχι. Το ίδιο απαντώ για τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Αυτό που συμβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, εμένα με ενοχλεί σαν άνθρωπο, γιατί βάζουν την πολιτική πάνω από την ηθική. Παίζουν με ένα βρώμικο παραδημοσιογραφικό σύστημα. Το αντιμετώπισα τις τελευταίες 15-20 μέρες με έναν σχρό τρόπο απέναντί μου, αλλά αυτό είναι μια λογική δική τους. Εγώ δεν μπορώ να την δεχτώ, ξέρετε. Μου αρέσει ο ανταγωνισμός. Μου αρέσει η αντιπαράθεση. Αλλά όχι ο βρώμικος πόλεμος. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και σοβαρότερα θέματα, όπως αυτό, πέρα το προσωπικό μου, της ελλείψεως προγράμματος. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόγραμμα. Αν ψάξετε, επειδή είστε νέοι και ασχολείστε με τα κομπιούτερ, τους υπολογιστές, ψάξτε λίγο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε τι πρόγραμμα έχουν αυτοί και τι πρόγραμμα έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε ελληνική.gr 290 σελίδες προγράμματος, πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Και αυτοί έχουν 25-30 σελίδες. Δεν μπορείς να κυβερνήσεις μια χώρα έτσι. Δεν γίνεται, ξέρετε. Δεν θα μπορούσα ποτέ να συνεργαστώ με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί είμαι επιχειρηματίας πρώτον και δεν είμαι πολιτικός επαγγελματίας. Ο κ. Μητσοτάκης, ας πούμε, άμα χάσει τη δουλειά του, ο κ. Τσίπρας, άμα δεν είναι αδιάβολοι βουλευτές, ο κ. Μιχαλολιάκος, δεν ξέρω τι δουλειά θα κάνουν. Εγώ θα παραμείνω στη δουλειά μου. Έχω δουλειά να κάνω και έχω και επιχειρήσεις να ασχοληθώ. Άρα δεν υπάρχει καμία δηλαδή συνεργασία με κανένα άλλο κόμμα? Αναφέρετε τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα. Όχι, είπα και τον Τσίπρα, είπα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα. Ακούστε, οι συνεργασίες δεν γίνονται απλά για να συνεργαστούμε. Δεν μπορεί να συνεργάζομαι. Πρέπει πρώτα να δεις για ποιο λόγο να συνεργαστείς. Με το συκοφάντη σου δεν μπορεί να συνεργαστείς. Αλλά και με αυτό που δεν έχει σχέδιο δεν μπορεί να συνεργαστείς. Άρα λοιπόν, αφεαυτού πηγαίνουμε στην εκλογή, μπαίνουμε στη Βουλή με προτάσεις και σχέδιο και επιχειρήματα, κυρίως για τη νέα γενιά, γιατί σε αυτή πιστεύω και βασίζομαι εγώ, για τα παιδιά που έχουν περισσότερα νέα παιδιά, για να αλλάξουμε την πατρίδα. Αναφέρατε πριν ότι κατά κύριο λόγο είστε επιχειρηματίας, οπότε θα έχετε μία άποψη να μας πείτε αν η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι φιλική και αν το περιβάλλον είναι γόνιμο, ώστε να έρθει κάποιος Έλληνας ή ξένος να φέρει τα χρήματά του και να επενδύσει. Γλυκιά μου, και εσύ το συγγνώμη που το λέτε αυτό, επειδή είστε νεότερη σε ηλικία από εμένα, εδώ μεγάλη, πολύ μεγαλύτερο, θα σου πω το εξής. Καμία επιχείρηση ξένη δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Μην τρέφουμε αυτά πάντα. Οι μόνες επιχειρήσεις που μπορούν να έρθουν εδώ είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που εξαγοράζουν τα δικά μας νοσοκομεία, τα δικά μας ξενοδοχεία. Οι ξένες επιχειρήσεις πηγαίνουν στην Τουρκία. Η Volkswagen κάνει ήδη επένδυση εκεί, η Mercedes έκανε, οι ιταλικές εταιρείες κάνουν επενδύσεις. Στην Ελλάδα δεν θα έρθει κανένας. Όχι γιατί δεν έχουμε φιλικό περιβάλλον, δεν είναι μόνο αυτό, μην αυταπατώμεθα. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα παραμύθι ότι η ξένη εταιρεία δεν έχει στην Ελλάδα γιατί φορολογείται πολύ έντονα. Είναι ψέμα. Να σου πω γιατί. Γιατί μια γερμανική εταιρεία που θα επενδύσει στην Κρήτη δεν φορολογείται διπλά. Σας λένε ψέματα οι πολιτικοί. Δηλαδή φορολογείται μόνο στη Γερμανία. Δεν φορολογείται στην Ελλάδα. Τα γνωστά πολυκαταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, τα γερμανικά που βλέπουμε που έχουν επιτρώσει σε όλη την Ελλάδα, φορολογούνται στη Γερμανία. Γιατί αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βολεύει την Γερμανία. Σου λέει επενδύω, ό,τι θέλω να επενδύσω, δεν φορολογούμε εκεί. Άρα λοιπόν επενδύσεις δεν πρόκειται να έρθουν. Επενδύσεις θα έρθουν από τους Έλληνες. Μόνο οι Έλληνες μπορούν να επενδύσουν. Και να σου πω πώς μπορούμε να επενδύσουμε. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Η Κρήτη δέχεται εκατομμύρια τουρίστες. Πάρα πολύ. Εγώ, αν ήμουν κυβέρνηση αύριο το πρωί, θα έλεγα στους Έλληνες ξενοδόχους: κατεβάζω τη φορολογία σας στο 8, 9, 10% από το 26 που θα σας έχω, 27, 28 και 30 και 40, γιατί υπάρχουν και τα μερίσματα κλπ. Θέλω 10% από εσάς με μία προϋπόθεση. Αυτό κάνει η Ιταλία, ξέρετε. Να παίρνετε μόνο κριτικά προϊόντα, ελληνικά αγροτικά προϊόντα στα ξενοδοχεία σας. Από το κρέας, το γάλα, το τυρί. Οτιδήποτε προϊόν υπάρχει στο ξενοδοχείο θα είναι ελληνικό. Το κάνουν οι Ιταλοί. Γιατί το λέω αυτό? Οι Ιταλοί κερδίζουν περίπου 85%, δηλαδή στα 100 ευρώ τζίρου τουριστικού, έχουν τα 85 στην τσέπη τους μένουν στην Ιταλία. Ξέρετε πόσο είναι στην Ελλάδα? 15. Δηλαδή 100 ευρώ τζιράρει η Ελλάδα, κάνει κίνηση από το τουριστικό συνάλλαγμα, τα 15 μένουν εδώ. Από τα ξενοδοχεία μας τα υπόλοιπα βγαίνουν όλα έξω. Γιατί αυτά που τρώνε και πίνουν οι τουρίστες στα ξενοδοχεία είναι εισαγόμενα όλα. Δηλαδή η Κρήτη έχει τη μεσογειακή διατροφή.
Υποχρεωτικά τα ξενοδοχεία πρέπει να έχουν αυτή τη διατροφή μέσα. Υποχρεωτικά τα προϊόντα τα αγροτικά. Γιατί, τι πετυχαίνω, ο τουρίστης που θα δοκιμάσει το προϊόν αυτό, όταν πάει στην χώρα του, θα ζητήσει το προϊόν αυτό γιατί είναι καλό ποιοτικά προϊόν. Το κριτικό, το πελοποσιακό, το μακεδονικό, το δωδεκανησιακό. Δεν είναι δυνατόν να μην τα αντιλαμβάνονται οι ηγέτες μας αυτά. Και όταν θα πάει εκεί, θα αναγκαστεί να παράγει περισσότερα προϊόντα η χώρα μας για να τα κάνει και εξαγωγές. Άρα να έχω και συνάλλαγμα από το εξωτερικό. Άρα περισσότερες δουλειές, λιγότερη ενεργία. Είναι, επειδή ως επιχειρηματίας τα λέω αυτά για να καταλάβετε, στα νέα παιδιά δεν είστε υποχρεωμένοι να τα ξέρετε αυτά εσείς. Αυτά που τα καταλάβουν αυτοί που κυβερνάνε. Αλλά αυτοί που κυβερνάνε, ξέρετε, είναι δικηγόροι, γιατροί, είναι οικονομολόγοι, στη θεωρία δηλαδή οικονομολόγοι. Η Ελλάδα χρειάζεται μάνατζερ, πραγματικό επιχειρηματία για να μπορεί να πάει μπροστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο την καταλάβουμε πιο γρήγορα, ναι, τόσο καλύτερα. Από τη στιγμή που αναφέρετε αυτή τη στιγμή αυτά τα βήματα που λέτε με τα εισαγόμενα, με τα προϊόντα τοπικά, είπατε και πριν κάτι σημαντικό, ότι έχετε 190 διαφορετικές σελίδες πρόγραμμα. 290, συγγνώμη. Ελληνική-λίστη.gr, όταν κλείσουμε, διαβάστε το, θα σας κάνει καλό για να δείτε τουλάχιστον ότι έχουμε πρόταση. Ωραία. 290 λοιπόν σελίδες πρόγραμμα. Μπορείτε να μας αναφέρετε ένα ή δύο βασικά βήματα εκτός αυτά που αναφέρατε ήδη για αυτή την έρμη, την ανάπτυξη που περιμένουμε τόσα χρόνια. Η αυτή η περιοχή που λέγεται Κρήτη έχει ένα πανέμορφο βουνό που λέγεται Ήδη. Εκεί πάνω υπάρχουν περίπου 1100 βότανα αυτοφύοι. Αυτοφύοι σημαίνει που φύονται μόνο στην Ελλάδα, πουθενά άλλο στην περιοχή εκεί. Αν κάποια στιγμή είχαμε λίγο μυαλό, θα είχαμε δημιουργήσει φαρμακευτική βαριά βιομηχανία βοτανολογίας, που είναι το μέλλον από εδώ και στο εξής. Γιατί γυρίζει ο κόσμος στα βιολογικά προϊόντα, όχι στα γκουράκια και στις ντομάτες, ρε παιδιά, αλλά στη βαριά φαρμακευτική βιομηχανία. Και μπορούσαμε να τζιράρουμε δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί και το Παγκαίο έχει και η περιοχή στην Μακεδονία έχει. Έχουμε 7.000 βότανα αυτοφύοι. Ξέρετε πώς έχει η Γερμανία? 20. Ξέρετε πώς έχει η Αγγλία? 17. Εμείς έχουμε 7.000. Εκ των οποίων μοναδικά στον κόσμο είναι περίπου 3.000. Και είναι φαρμακευτικά, ξέρετε. Τα περισσότερα χρήματα παγκοσμίως τα κερδίζουν οι πολυεθνικές των φαρμάκων, των όπλων, των ναρκωτικών, έτσι συγκεκριμένων δράσεων. Άρα λοιπόν σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό, ξέρετε. Να ασχοληθούμε με αυτό. Και εκεί χρειαζόμαστε. Για ο πόνος. Ειδικούς με τα φάρμακα χημικούς τροφίμων, ένα σωρό επαγγέλματα γύρω από αυτό το πράγμα. Τυποποίηση προϊόντος, μακετάρισμα κτλ. Δεν είναι απλά καλλιεργώ κάτι. Το κάνω κάθε την παραγωγή. Η Κρήτη, ειδικά σας λέω, η οποία είναι περίπου η έκτασή της λίγο μικρότερη από την Ολλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Και θα σας το πω και να το καταλάβετε. Ξέρετε πόση γεωργική βιομηχανία έχει η Ολλανδία? 115 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει και άλλο νομοθετικό πλαίσιο, βέβαια, η Ολλανδία. Είναι ένα βασικό κομμάτι αυτό. Έχω ταξιδέψει 10 φορές στην Ολλανδία, έχω δει όλες τις υποδομές τους, έχω πάει στα θερμοκηπιά της, γνωρίζω το αντικείμενο. Μπορούσε η Κρήτη να έχει ακαθάριστο προϊόν από αυτή τη βιομηχανική παραγωγή πάνω από 80 δις μόνο η Κρήτη. Γιατί έχει ποιοτικές καλλιέργειες λόγω κλίματος, έτσι, ουρανού, θάλασσας, νερών κτλ. Δυστυχώς δεν έχουμε σχεδιάσει ποτέ. Δηλαδή, αφού λέτε για την Ολλανδία, θα σας πω κάτι. Όταν πήγα σε ένα τεράστιο θερμοκήπιο 100 στρεμμάτων, ξέρετε πώς πήγα? Με τον καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος είναι υπεύθυνος μάλλον 5 καθηγητές στο θερμοκήπιο αυτό και με τους γεωπόνους και τους αγρότες. Οι δικοί μας γεωπόνοι, ξέρετε, που κάθονται στο γραφείο τους και πουλάνε φυτοφάρμακα. Εγώ τον γεωπόνο τον έχω στο χωράφι. Θα τον έχω δίπλα στο θερμοκήπιο, δίπλα στον αγρότη. Αυτές είναι οι διαφορές μας. Ξέρετε, επειδή ξέρουμε το αντικείμενο, γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και δεν θέλω να κάνω αγρότες όλους τους Έλληνες. Αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε μαγαζιά σε όλη την Ευρώπη με αυτά τα προϊόντα τα ελληνικά. Αυτή είναι η εξωστρέφεια της οικονομίας μας. Αλλιώς θα είμαστε σερβιτόροι όλοι και θα είστε σερβιτόροι και εσείς και το παιδί μου και τα υπόλοιπα παιδιά. Και εγώ δεν θέλω τα παιδιά μου να είναι σερβιτόροι. Θέλω τα παιδιά μου να εργάζονται και να μην πονται καλά. Καταλάβατε, αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία και των ανθρώπων της ελληνικής λύσης. Κύριε Βελόπουλε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Για τις επιστολές του Ιησού και για όλα όσα σας καταμαρτυρούν κατά καιρούς, έχετε δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οποίοι έχουν βρει άλλα πιο εντυπωσιακά κατά τη γνώμη τους θέματα, τα οποία τα έχουν κρεμάσει, όπως λένε, στα μανταλάκια τις τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές, με σκοπό τη δημιουργία αρνητικών συμπερασμάτων. Εμείς όμως ξέρουμε ότι δεν αφήνετε τίποτα αναπάντητο, οπότε ελπίζω ότι θα μου απαντήσετε με αυτόν τον τρόπο την επόμενη ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι στο ευρωψηφοδέλτιο
Θέσατε δίπλα από το όνομα του υποψηφίου Μανώλη Φράγκου το υποκοριστικό Φραγκούλης με σκοπό να παραπλανήσατε, θα λέγαμε, τους ψηφοφόρους, έτσι ώστε καλά, να πιστεύουν ότι... Καλά, αυτό δεν είναι τοποθέτηση. Έτσι, να απαντήσω. Ακούστε. Με σκοπό να παραπλανήσετε τους ψηφοφόρους ώστε να πιστέψουν ότι πρόκειται για το Φράγκο Φραγκούλη, ο οποίος είναι ένας γνωστός στρατηγός και ένθρεμος πατριώτης. Και έτσι έφτασε ο κύριος Φράγκος στη δεύτερη θέση στη λίστα. Κάτι που θα τον καταστήσει ευρωβουλευτή. Παιδιά, μισό λεπτό, την κάνετε να σας απαντήσω. Δεν θα πρόλαβα να απαντήσω. Πείτε μας. Υπάρχουν τα βίντεο. Ένα μήνα πριν τις ευρωεκλογές, εγώ προσωπικά έλεγα ότι ο άνθρωπος είναι 26 ετών κτηνίατρος. Πάρτε και μπείτε στα βίντεο πριν τις 26 για ένα μήνα. Έβγαινα στο δελτίο ειδήσεων και εγώ που το παρουσίαζα και ο κ. Μιλωνάκης και τα υπόλοιπα και λέγαμε ότι είναι κτηνίατρος. Ότι είναι 26 ετών. Ότι είναι αποτυχίο. Ότι τον θέλει ένα γερμανικό πανεπιστήμιο, αν και 26χρονος, επειδή ασχολείται με τη γενετική των ζώων, δηλαδή την βελτίωση στην παραγωγική διαδικασία του γάλακτος, του κρέατος κτλ. Και τον θέλουν στο γερμανικό πανεπιστήμιο να πάει εκεί να γίνει καθηγητής και δεν θέλει ο άνθρωπος. 26 ετών, κτηνίατρος και στρατηγός 70 ετών δεν είναι. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είναι αποτυχίο. Ένα τηλέφωνο να πάρετε στοιχείο, θα δείτε πώς το αποκαλούν. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Απλά κάποιοι δημιούργησαν την εντύπωση αυτή. Γιατί τα ποινικά του Μητρώου ήταν τρεις σελίδες και του αφαιρέσαμε από τα ψηφοδέλτια. Κοιτάξτε, εγώ είχα μια άποψη για αυτήν την ιστορία. Όποιος έχει ποινικό Μητρώο μαυρισμένο, δεν μπαίνει στα ψηφοδέλτια. Όσοι λοιπόν βγήκαν, γιατί ήταν 1000 υποψήφοι, έπρεπε να διαλέξουμε 400. Οι 600 βγήκαν εκτός. Κάποιοι λοιπόν εξ αυτών που τέθηκαν εκτός, βρήκαν μέσα από την πικρία να βγάλουν χολή. Και στην τελική, για να τα λέμε ξεκάθαρα, τα έλεγα δημόσια. Δεν κρυφτήκαμε. Επί ένα μήνα μπείτε τώρα όταν κλείσουμε και δείτε τα βίντεο μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο εγώ. Τώρα μπορώ να πω ότι είμαι εξωγήινος. Μπορώ να πω ότι έχω σχέση με το Σούπερμαν. Μπορεί να παίρνω Σούπερμαντολίνη. Μπορεί να παίρνω τα διάφορα. Αλλά πριν τις εκλογές, για ένα μήνα δείτε τι λέγαμε. Για να καταλάβετε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Μάλιστα. 26χρονος με 70χρονο δεν έχει καμία σχέση. Κτηνίατρος ένας, το λέγαμε κιόλας. Καμία σχέση, λέγαμε καμία σχέση με τον γνωστό στρατηγό. Κύριε Βελόπουλε, νομίζω ότι μας καλύψατε και στις ερωτήσεις που είχαμε να σας κάνουμε και στις απορίες. Όχι, εγώ το επαναλαμβάνω, υπάρχουν τα βίντεο. Μπορείτε 25, 24, 23, 22, 21, 20, αρχές Μαΐου να δείτε τι λέγαμε. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κανένα σχόλιο, δεν υπάρχει και λόγος. Όχι, είμαστε καλύτεροι. Ναι, ο παιδί 26 ετών, δηλαδή, ακούστε, το παιδί αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ σεβασμένο, το ξέρω προσωπικά, δεν βγήκε να μιλήσει ποτέ. Μου είπε μετά τις εθνικές εκλογές θα μιλήσω όμως. Γιατί ένα νέο παιδί το οποίο βάλετε. Από οποιονδήποτε, θα το πω ευθέως πλέον, έτσι, τη χάρπαστο, του οποίου το ποινικό του Μητρώου μπορεί να έχει 5 σελίδες. Αυτό με ενόχλησε εμένα. Επειδή σε βγάλαμε γιατί το ποινικό σου Μητρώου δεν είναι εντάξει, πρέπει να λες τόσα ψέματα για έναν άνθρωπο. Αυτό με ενοχλεί. Δεν είναι κακό. Γι' αυτό σου είπα ότι η βρωμιά στην πολιτική δεν με βρήκε σύμφωνο. Πριν από λίγα λεπτά σου είπα για την πολιτική βρωμιά και την πολιτική μπόχα. Αυτά με ενοχλούν, ξέρετε. Τα ψέματα. Στοχοποιούν ένα παιδάκι 26χρονο που θέλουν οι Γερμανοί να τον κάνουν καθηγητή. Και η δική μας, θα κουαμπάτσω εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο που μας αφιερώσατε και για τις πολύτιμες απαντήσεις που μας δώσατε. Να πω κάτι. Ένα παράπονο. Θα ήθελα να είμαι στην Κρήτη. Τώρα αυτή τη στιγμή. Και εμείς θα θέλαμε να είμαστε καπαλού, μην νομίζετε. Θα θέλαμε να κάνουμε διακοπές. Εγώ δεν μπορώ να είμαι καπαλού σε λίγο. Εσείς θα είστε καπαλού, έχετε τη δυνατότητα. Εγώ δεν την έχω. Να σας ευχηθούμε. Είστε τυχεροί και προνομιούχοι. Καλή επιτυχία. Χαιρετισμούς στη Λεβεντογένα Κρήτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλά. Αυτά λοιπόν από το πολιτικό σκηνικό της σημερινής ημέρας. Ενημερωθήκατε και μπορούμε να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα.